Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μαζί μας και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Υπουργέ, λέει συνεχώς ο Πρωθυπουργός ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Μπροστάρετε στη μάχη, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, το λέτε και συνεχώς, είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Η ΕΙΝΑΠ ζητά να επιταχθούν ιδιώτες γιατροί και εργαστήρια. Η ηγεσία όμως του Υπουργείου Υγείας αρνήθηκε λόγω κορονοϊού να συναντήσει σήμερα τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται και για ανεπαρκή εφόδια σε μάσκες και μέσα προστασίας και για ανεπαρκείς προσλήψεις. Μήπως είναι οξύμορο να τους χειροκροτήσουμε και να τους λέμε μαχητές πρώτης γραμμής, ενώ την ίδια ώρα τους γυρνάμε την πλάτη στα επί της ουσίας ζητήματα και στα επί της ουσίας αιτήματα που θέτουν? Έχουμε ένα πρόβλημα με τον... Είμαστε εντάξει? Ναι. Ωραία, σας ακούω. Εξαιρετικά. Θέλετε να επαναλάβω την ερώτηση? Ναι, δεν άκουσα, δυστυχώς. Με συγχωρείτε, θα επαναλάβω. Να επαναλάβω, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός, Υπουργέ, λέει συνεχώς ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Λέτε όλοι οι κυβερνητικοί, και σωστά το λέτε και το λέει όλη η κοινωνία, ότι οι μπροστάριδες στη μάχη είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας. Η ΕΙΝΑΠ ζητάει να επιταχθούν ιδιώτες γιατροί και εργαστήρια. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όμως σήμερα αρνήθηκε να δει τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για πολλά θέματα, για ανεπαρκείς προσλήψεις, για ανεπαρκή εφόδια σε μάσκες και μέσα προστασίας. Μήπως είναι λίγο οξύμορο, ρωτούσα νωρίτερα, να βγαίνουμε να τους χειροκροτούμε 9 η ώρα το βράδυ στα μπαλκόνια, ενώ επί της ουσίας φαίνεται ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα αιτήματά τους, τα οποία είναι δίκαια? Πρώτον, κυριότερον, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, δεν είμαι υπουργός υγείας και δεν έχω την εικόνα των πραγμάτων που με ρωτάτε. Πολύ πρόχειρα θα σας πω, δεν είναι εποχή για συνδικαλισμό, δεν είναι εποχή για διαδηλώσεις και συνδικαλιστικές απαιτήσεις, τώρα είναι ώρα μάχης. Όσον αφορά το αν έχουμε ελλείψεις, θα σας πω ότι σήμερα ήμουν περίπου 4 ώρες σε βίντεο conference με τους ομολόγους μου υπουργούς ανάπτυξης και τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Μπρετών, και όλη η κουβέντα όλων των υπουργών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τεράστια ελλείψη σε μάσκες, σε αντισηπτικά και σε ιατρικό εξοπλισμό. Διότι αυτή η κρίση είναι παγκόσμια, έχει δημιουργήσει τεράστια ζήτηση και έχει αποκαλύψει αδυναμίες σε όλα τα συστήματα υγείας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα περίμενε κάποιος η Ελλάδα να αποτελέσει εξαίρεση από αυτή τη μεγάλη πίεση. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αν τώρα οι συνδικαλιστές, δεν το έχω παρακολουθήσει, σας λέω και δεν το λέω και εκ του προχείρου, θέλουν να κάνουν συνδικαλισμό, προφανώς έχουν βρει μια πολύ κακή στιγμή. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Δεν είναι συνδικαλισμός αυτό. Είναι ένα ζήτημα ουσίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν νοσήσουν οι γιατροί, έχουμε χάσει την μπάλα. Πρέπει οι γιατροί να μείνουν όρθιοι για να ανταποκριθούν στο τιτάνιο έργο τους αυτή τη στιγμή. Το να μην υπάρχουν μάσκες, μέσα προστασίας και να μην προχωρούν οι αναγκαίες προσλήψεις είναι πρόβλημα. Και δεν είναι συνδικαλιστικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλης της κοινωνίας πλέον. Πρώτα απ' όλα, προσλήψεις προχωράνε και με πάρα πολύ ταχύ διαδικασίες. Αυτή όμως είναι μια ξαφνική κρίση, επαναλαμβάνω, που δοκιμάζει όλα τα συστήματα υγείας. Γιατί νομίζετε και γιατί απαιτείται ειδικά η Ελλάδα να μην δοκιμάζεται? Δεν το καταλαβαίνω. Προς Θεού, δεν λέω να μην δοκιμάζεται η Ελλάδα. Απλά οι γιατροί θέτουν κάποια αιτήματα τα οποία ακούγονται λογικά. Αιτήματα και πάντα είχαν αιτήματα και πάντα θα έχουν αιτήματα. Παραλαμβάνω. Δεν είναι ώρα για συνδικαλισμό. Προφανώς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι πάνω από τα προβλήματα και κάνει ό,τι μπορεί. Παραλαμβάνω, είναι παρόμοια τα προβλήματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Σουρμαλίδης. Σίγουρα είστε αρμόδιος για άλλους ιούς εσείς, για τον ιό της εσχροκέρδειας και του μαυραγωρητισμού. Αυτή είναι η αρμοδιότητά σας. Και για την επάρκεια αγαθών όσο αυτό είναι δυνατόν με συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς. Ήδη έχουν εμφανιστεί κάποια κρούσματα εσχροκέρδειας και αρχίζουν και κάποια παράπονα από ό,τι διαβάζουμε δεξιά-αριστερά και από τον κόσμο για ένα τσιμπηματάκι τιμών και μάλιστα σε είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα. Είμαστε εδώ εντάξει? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την αγορά?
και από λοιπόν, καταρχάς, εσχροκέρδεια στα συγκεκριμένα υλικά που έχουν τώρα πολύ μεγάλη ζήτηση, αναφέρομαι στα αντισηπτικά και στις μάσκες. Πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει. Γι' αυτό έβαλα διάταξη στην σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα δημοσιευτεί περίπου σε μία ώρα. Άρα από αύριο θα έχω τα νομοθετικά εργαλεία να κάνω ελέγχους και να βάλω μεγάλα πρόστιμα. Σας διαβεβαίω, έχουμε φτιάξει τα σχετικά συνεργεία. Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από αύριο. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εφόσον εντοπίσουν οι παραβάτες, θα έχουμε και τα πρώτα μεγάλα πρόστιμα. Έχω δικαίωμα για πρώτη φορά να βάλω πρόστιμο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι ώρα για ελεύθερη αγορά, είναι ώρα για υπευθυνότητα. Άρα, όποιος πάει να κερδίσει περισσότερο από το θεμητό περιθώριο κέρδους αυτή την ώρα, θα πληρώσει πολύ βαρύ τιμή. Οι έλεγχοι ξεκινάμε και πιστεύω θα έχουν αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω ότι το θέμα της διατίμησης δεν σας είναι αρεστό γιατί χαλάει τον ανταγωνισμό, αλλά όπως είπατε κι εσείς, είναι έκτακτες οι συνθήκες. Θεωρείτε ότι το μέτρο αυτό δεν βοηθάει καθόλου σε κανένα προϊόν αυτή τη στιγμή, σε κανένα από τα αναγκαία προϊόντα? Δεν έχω αποκλείσει τη διατίμηση. Ίσως έχω πει ότι είναι πάντα στο τραπέζι. Αλλά για μένα η διατίμηση είναι το τελευταίο όπλο. Γιατί η διατίμηση, όπως ξέρετε, όποτε εφαρμόστηκε, στο τέλος οδήγησε σε έλλειψη αγαθών και σε μαύρη αγορά. Αν μας ενοχλεί μαύρο. Μας ενοχλεί. Γαρεντισμός. Η μαύρη αγορά ανθεί μόνο σε καθεστώς διατίμησης. Ποτέ δεν ανθεί σε καθεστώς ελεύθερο. Κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δεν το έχω επιλέξει ακόμα. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε με τα συνεργεία ελέγχου και τις ποινές, θα δούμε. Να ξέρετε, η διατίμηση έχει πάντα ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να μην είναι τα προϊόντα. Γιατί αν η τιμή που βάλει στη διατίμηση είναι κάτω από την τιμή της αγοράς, και εδώ λόγω της μεγάλης παγκόσμιας ζήτησης οι τιμές είναι δυναμικές, θα κινδυνεύσει να λες ότι έχει χαμηλές τιμές, αλλά να μην έχει προϊόντα. Φίβο, επίτρεψέ μου μία ερώτηση ακόμα και αμέσως μετά ο λόγος σε σένα και μετά στο Δημήτρη. Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε πως βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Deutsche Bank έκανε λόγο για βουτιά, προβλέπει βουτιά της τάξης του 24% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Ενώ χθες εδώ, στο Κόντρα, σε αυτή την εκπομπή, ο κύριος Μίχαλος μας είπε πως θα χαθούν 53 παγκοσμίως. Κατά την άποψή σας, απέναντι σε αυτή την ασύμμετρη υγειονομική απειλή και στην πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που ακολουθεί, είναι επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης? Γιατί υπάρχει μια κριτική η οποία λέει ότι είναι πυροσβεστικά, ενώ θα έπρεπε να είναι προληπτικά και οριζόντια θα έπρεπε να είναι, λένε οι επικριτές των μέτρων σας, αντί να προστίθενται καθημερινά νέοι ΚΑΔ στο πλαίσιο αυτού του δυναμικού μοντέλου το οποίο εσείς λέτε ότι ακολουθείτε. Καταρχάς, βλέποντας την πρώτη σχετική δημοσκόπηση που έγινε για τα μέτρα που παίρνουμε, την εταιρεία MRB, μια αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δεν είδα και πολλούς επικριτές. 70%, πάλι σε 70 και, επικροτεί τους χειρισμούς κυβερνήσεως. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που επικρίνουν. Δημοκρατία έχουμε, μας αρέσει η ελευθερία επιμονή. Τώρα, για να σας πω αν είναι αρκετά τα μέτρα, θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να έχει λήξει το φαινόμενο για να ξέρω τη ζημιά. Αν δεν έχει λογαριασμό, ό,τι μέτρα και να πεις, θεωρητικό είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ενεξελίξει φαινόμενο και πράγματι δρούμε πυροσβεστικά, σωστό είναι αυτό που είπατε, εφόσον έχουμε μια εξέλιξη ενός φαινομένου. Όταν το φαινόμενο ολοκληρωθεί και θα δούμε τι λογαριασμό θα έχει, θα σχεδιάσουμε και τα τελικά μας μέτρα και τα τελικά. Μήπως τότε θα είναι αργά όμως και θα έχουμε μπει σε ένα αρνητικό ηφαισιακό σπιράλι, Υπουργέ? Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έχουμε ύφεση. Το θεωρώ παντελώς απίθανο. Έχουμε ήδη κλειστά μαγαζιά, έχουμε κλειστή οικονομία. Πώς δεν θα έχουμε ύφεση, δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι αυτό. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Να τις βάλουμε λίγες. Να επισημάνω 2-3 πράγματα όμως που είπατε για να προχωρήσουμε το διάλογο. Η δημοσκόπηση λέει για τα μέτρα ως προς τον περιορισμό τον υγειονομικό του ιού, όχι για την οικονομική απάντηση. Δεύτερον, οι γιατροί συνδικαλισμό κάνουν και επιτρέπεται να κάνουν για τα τωρινά θέματα της επιδημίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στο σωτηρία χωρίς μάσκες οι γιατροί, για να μην πω για τα πλαστικά γυαλιά που βλέπουμε στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες να έχουν, και να μην λένε ότι παιδιά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς μάσκες. Και ως προς το θέμα της διατίμησης, τελικά όμως, μήπως έχετε υποεκτιμήσει το πρόβλημα της κερδοσκοπίας και των ελλείψεων στην αγορά? Γιατί μπορεί να μην χρειάζεται διατίμηση, να μην είναι καλή διατίμηση,
Αλλά πάντως 9 στις 10 φορές που πάμε σε σούπερ μάρκετ ή φαρμακείο να πάρουμε είτε μάσκα είτε αντισηπτικό δεν έχει. Άρα τι θα λέγαμε, αν τι σημαίνει πάνε καλά τα πράγματα και η αγορά εφοδιάζεται κανονικά αν 9 στις 10 δεν βρίσκεις. Το πρώτο 9 στις 10 είναι τελείως αυθαίρετο δικό σου συμπέρασμα. Δεν λένε αυτά τα στοιχεία. Αυτή είναι. Εγώ παρακολουθώ κάθε μέρα την αγορά και έχω και όλα τα στοιχεία. Αν θέλετε, να διαπιστώσετε και εσείς ο ίδιος αν έχετε αυτή την ώρα να κάνετε την έρευνα. Όλες οι παραγγελίες που κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ από χθες, όταν λέω όλες, εννοώ δεκάδες χιλιάδες την ημέρα ανά σούπερ μάρκετ, παραδίδονται στο 100%. Αυτές οι βιομηχανίες παράγουν και καλύπτουν το 100% των παραγγελιών. Προφανώς, επειδή δεν τηρείται ακόμα το πλαφόν των τριών αναπελάτη, γιατί ούτως ή άλλως στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία ώρα ισχύει ως νόμος, μέχρι τώρα ήταν μια απλή σύσταση από εμάς, αυτό οδηγεί μετά από κάποιες ώρες σε έλλειψη, γιατί όταν πηγαίνει κάποιος και αγοράζει πολλά, όσα και να παράξει θα τελειώσουν. Αλλά σας διαβεβαιώ, οι ελληνικές βιομηχανίες και οι εισαγωγές καλύπτουν όλα τα τιμολόγια. Όταν λέω όλα, όλα, το 100% των παραγγελιών. Μάλιστα σήμερα είχαμε και μια ιδιαίτερη με τον κύριο Παθανά συνεργασία με τον εισαγωγέα της Εθνικής Αλκοόλης, που είναι η Βασική Πρώτη Ύλη, μια πολύ γνωστή εταιρεία στον χώρο, που μας διαβεβαίωσαν για τις επόμενες 3 εβδομάδες όλο το πρόγραμμα των βιομηχανιών για αγορά εθνικής αλκοόλης καλύπτεται απολύτως ακριβώς όπως έχει τεθεί. Άρα δεν νομίζω ότι από το 9 στο 10 που λέτε υπάρχει πρόβλημα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, παραλαμβάνω για ποιο λόγο, κυρίως διότι δεν τηρείται το πλαφόν. Από την ώρα που θα μπει το πλαφόν, πιστεύω αυτό θα ομαλοποιηθεί. Έρχονται και πολλές εισαγωγές στο εξωτερικό που έγιναν παραγγελίες λίγες μέρες πριν και θέλουν περίπου 10-15 μέρες να φτάσουν. Άρα θα έχουμε και περαιτέρω ομαλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, είδατε στην Κύπρο, επέλεξαν τη διατίμηση. Αν δείτε όμως τις τιμές της διατιμήσεως της Κύπρου, με συγχωρείτε, εμείς έχουμε και αρκετά φθηνότερες τιμές. Δεν είναι, δηλαδή, είναι στις ακριβότερες δικές μας. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί η διατίμηση παίρνει τέτοιο είδους ιερού το τέμα. Αν παραλαμβάνω, άμα χρειάζεται θα τη φέρουμε. Αλλά η διατίμηση έρχεται και ένα άλλο πρόβλημα. Άμα βάλει διατίμηση, πάνε όλοι στο ανώτατο τη σημείο τη διατίμηση. Δεν έχει ανταγωνισμό. Μάλιστα. Υπουργέ, ένα ακόμα ερώτημα και μετά σας παραδίδω στον Δημήτρη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει. Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω την παρατήρηση περί της αποδοχής των μέτρων. Πράγματι, η ερώτηση είναι την αποδοχή των μέτρων στην υγεία, αλλά καταλαβαίνετε όταν κάποιος δυσανασχετεί για την οικονομία, θα βγάλει και εκεί τη δυσαρέσκειά του. Το μείζον της δημοσκοπήσεως είναι το 70% επικροτείται την κυβέρνηση. Αυτό δεν κρύβεται. Μάλιστα. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα αντιδραστήρια και υπάρχει και δεν επαρκούν και τα τεστ για τον κορονοϊό. Ξέρουμε ότι στην αγορά κάποιος, στην ελεύθερη αγορά, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στα διαγνωστικά κέντρα μπορεί να κάνει το τεστ με έναντι κόστους μέχρι και 300 ευρώ έχουμε ακούσει. Σήμερα γνωστός δημοσιογράφος έλεγε για ιδιωτικό θεραπευτήριο, το οποίο κάνει το τεστ έναντι του ποσού των 120 ευρώ. Επειδή κάποιοι επιχειρηματίες, μάλλον για να είμαι σωστή, παίζουν με το άγχος του κόσμου για την υγεία του. Μήπως θα έπρεπε να παρέμβεται, να τεθεί ένα όριο στο κόστος αυτού του τεστ, για να μην έχουμε και αυτή τη διαφορά στη μέση από τη μία και να μην αγχώνεται ο κόσμος που μάλλον δεν βγάζει το μήνα, επειδή ακριβώς η αγορά έχει παγώσει. Να επεκτείνω λίγο την ερώτηση. Δεν νομίζω ότι έχω καμία απολύτως αρμοδιότητα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αυτό ανοίξει το Υπουργείο Υγείας στην αρμοδιότητα, άρα δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να παρέμβω. Είστε ωστόσο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε ενδεχομένως θα μπορούσατε να πάρετε μια θέση. Σας επαναλαμβάνω, δεν έχω αρμοδιότητα και δεν ξέρω αν αυτό που λέτε είναι και σωστό και ακριβές. Ούτως ή άλλως, επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το πόσα τεστ γίνονται τα λοιπά στην Ελλάδα, κατ' συνήθι τρόπο που νομίζουμε όλοι τα ξέρουμε τα πάντα. Εγώ είχα χθες, με άλλον μεγάλο γνωστό δημοσιογράφο, δεν θα πω το όνομά του γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος, ο κόσμος που δουλεύει στη Γερμανία σε κλινική, στο Μόναχο για τον κορονοϊό. Και μου έλεγε ότι στη Γερμανία τεστ δεν κάνει απολύτως κανένας παρά μόνο να φτάσει στο νοσοκομείο και μάλιστα με υψηλό πυρετό. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι να κάνουμε το τεστ. Δηλαδή, όποιο δεν έχει συμπτώματα, θα πάει να κάνει το τεστ για να λέει έκανα το τεστ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Πάντως το σύστημα υγείας κατά τον τρόπο που δουλεύει, ακούστε. Τώρα εντάξει, ελίτσες υπάρχουν και μια μεγάλη πίεση υπάρχει και όλα αυτά σωστά είναι. Σε γενικές γραμμές, κυρία Γιάμαλη, η Ελλάδα έχει κερδίσει κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι γνώμη. Να πηγαίνουν οι Έλληνες του εξωτερικού που μένουν σε χώρες που θεωρητικά ήταν πολύ πιο προηγμένες από εμάς
και να προσπαθούν να βρουν εισιτήριο και να μπουν σε αεροπλάνο και να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ αισθάνονται πιο ασφαλείς. Όχι λόγω του συστήματος υγείας όμως, κύριε Υπουργέ. Από τη Βόρεια Αμερική, από την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. Για να είναι σπίτι τους. Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή ο κόσμος, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο διαφορετικό. Οι ΜΕΘ που έχουμε στην Ελλάδα είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτές που έχουν άλλες χώρες. Ο εξοπλισμός που έχουν τα νοσοκομεία μας, ακόμα και σε απλά πράγματα όπως αναφέρανε σήμερα οι γιατροί, οι συνδικαλιστές, είναι ελάχιστο σε σχέση με άλλες χώρες. Απλά ο κόσμος έχει κάτσει σπίτια του, έχει ακολουθήσει τις συμβουλές των επιδημιολόγων και τις εντολές της κυβέρνησης και γι' αυτό το λόγο έρχονται εδώ, επειδή νιώθουν πιο ασφαλείς. Δεν έχει θεί το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει την κατάσταση καλύτερα. Μην μπερδευόμαστε, γιατί μπροστά μας ενδεχομένως να είναι η μάχη και γι' αυτό πρέπει να γίνεται. Το τι θα φέρουν. Η κριτική των συνδικαλιστών λοιπόν είναι χρήσιμη εφόσον η μάχη είναι μπροστά, έτσι δεν είναι? Τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες, εγώ δεν το γνωρίζω. Εύχομαι να πάνε τα πράγματα καλά. Δεν το γνωρίζω. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Σήμερα έχουμε συντακτικές, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 30 άτομα. Είναι ένας από τους χαμηλότερους αριθμούς στην Ευρώπη. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι με όλα τα. Από ό,τι θυμάμαι αλλά και από ό,τι διαβάζω. Τα κρεβάτια τα συνηθισμένα των εντατικών είναι περίπου 450-480. Τώρα με τις αλλαγές που έχουν κάνει και τις προμήθειες τα λοιπά, μπορεί να φτάσουν, λέει, δυνητικά και τα 800. Το να έχεις 30 μόνο με κορονοϊό είναι ένα καλό νούμερο. Πάει καλά. Μην γκρινιάζουμε. Πάει καλά. Τώρα, εγώ δεν είπα ότι απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Προφανώς και επιτρέπεται. Το πρόβλημα με τους συνδικαλιστές και ειδικά στην υγεία αλλά και αλλού είναι γνωστό. Όταν συνεχώς γκρινιάζεις για όλα. Όταν γκρινιάζει για κάτι που είναι σωστό, κανείς δεν σε πιστεύει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, ως προς το ότι υπάρχουν λύσεις, προφανώς σας είπα και υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Σήμερα κάναμε, σας λέω, 4 ώρες έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε κοινά ευρωπαϊκά τις ελλείψεις που όλες οι χώρες έχουν. Θέλετε να υποκριθούμε μεταξύ μας ότι δεν έχουν οι άλλοι ελλείψεις και έχουμε εμείς? Αφού εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλοι ψάχνουν για μάσκες, ότι όλοι ψάχνουν για γάντια. Ότι όλοι ψάχνουν για αντισηπτικά, ότι όλοι ψάχνουν για θηλυκή αλκοόλη. Δεν βρίσκουν. Και ποια ήταν η διαχείριση του ζητήματος που αποφασίστηκε ή φάνηκε από τη σύσκεψη που είχατε, από τη συζήτηση που είχατε? Πολλά σημαντικές ειδήσεις. Είχανε πρώτα απ' όλα αυξήθηκε το όριο του de minimis, κάτι που ζήτησα προσωπικά εγώ και με επιστολή από τον αρμόδιο επίτροπο. Άρα μου λύθηκαν τα χέρια για να πάμε σε ακόμα δραστικότερα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων όταν πάρει μπρος οικονομία. Ακούσαμε τους άλλους υπουργούς για το πώς μπορούμε να άρουμε μεταξύ μας εμπόδια για την ροή αγαθών από τη μια χώρα στην άλλη, για τη ροή πρώτης ύλης από τη μια χώρα στην άλλη. Τέτοιου είδους συζητήσεις κάνουμε. Mm-hmm. Δημήτρη. Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή στηρίζει την κυβέρνηση, όπως θεωρώ ότι θα στήριζε και την κάθε κυβέρνηση. Και έτσι πρέπει, γιατί στις μεγάλες κρίσεις πρέπει να έχουμε και ενότητα. Και θα πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που ελπίζουμε και θέλουμε να μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Η κυβέρνηση σε ένα μεγάλο βαθμό μας το δημιουργεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας, μας το έχει δημιουργήσει. Υπάρχουν όμως επιμέρους ζητήματα στα οποία μπορεί να ασκηθεί κριτική και μπορεί να υπάρξει και βελτίωση. Και θα έλεγα, κύριε Γεωργιάδη, ότι ο δικός σας τομέας έχει αρκετά από τα ζητήματα αυτά, γιατί σήμερα είστε σε ένα τομέα που δυστυχώς έχει να κάνει με την τσέπη μας και τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και αύριο. Θα ήθελα να πω ότι κατ' εμέ είναι λυπηρό αυτή τη στιγμή να κοιτάτε δημοσκοπήσεις και να τις επικαλείστε. Δεν είναι η ώρα να κοιτάει κανένας πολιτικός δημοσκοπήσεις, ούτε να τον νοιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, χαίρομαι για τη δήλωση που κάνατε πριν από λίγο ότι δεν είναι η ώρα για ελεύθερη αγορά. Ωστόσο, πριν από μερικές μέρες λέγατε το ακριβώς αντίθετο. Το χαιρετίζω ότι αλλάξατε αυτή τη στάση και καταλάβατε ότι ήταν λάθος η προηγούμενη θέση που είχατε. Ότι υπάρχει ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ήθελα να μου πείτε αν αργήσατε για το θέμα της εσχροκέρδειας και θα αναφέρω ένα στοιχείο. Φτιάχτηκε ένας τετραψήφιος αριθμός για τις καταγγελίες των πολιτών. Χθες ξεκίνησε. Σήμερα το μεσημέρι είχε ήδη 1.500 κλήσεις για καταγγελίες που αφορούν την εσχροκέρδεια. Και ρωτάω, έχετε αργήσει? Σε ποιο αριθμό αναφέρεις, το 15-20? Ναι. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι σήμερα έχει 1.500 κλήσεις για ζητήματα εσχροκέρδειας, καταγγελίες πολιτών. Ρωτώ λοιπόν, γιατί τόσο αργά, γιατί τώρα? Και αν έχει χτυπηθεί και εσχροκέρδεια ακόμα, που όπως είπατε και εσείς ο ίδιος δεν έχει χτυπηθεί, έχουμε και παραδείγματα και άλλα μπορώ να σας πω, θα σας τα αναφέρω στη συνέχεια. Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχετε κάθε δικαίωμα να θεωρείτε ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί να κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις να τις αναφέρουμε. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία. Οι πολιτικοί
καλό είναι πάντα να ακούν την κοινή γνώμη και νομίζω ότι σήμερα ήταν ευχάριστο για την κυβέρνηση, η κοινή γνώμη λέει μπράβο στην κυβέρνηση. Μπορεί να διαφωνούμε. Τώρα, το τι είχα πει και το αν λέω τώρα κάτι άλλο. Ούτε είχα πει αυτό που λέτε, ούτε λέω τώρα κάτι άλλο. Στην ερώτηση γιατί ανεβαίνουν οι τιμές αντισηπτικά και στις μάσκες, είχα πει ότι υπάρχει ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Δεν υπάρχει. Εγώ τον εφήβρα. Από μένα τον ακούτε. Ναι, εσείς είστε κυβέρνηση να το σταματήσετε αυτό σε περίοδο κρίσης όμως. Μα ο νόμος μπορεί να ρυθμίσει το κράτος, κύριε Γεωργιάδη. Παγκοσμίως. Όχι, δεν μπορεί και να εξηγήσω γιατί. Η πρώτη ύλη για τα αντισηπτικά, η εθιλική αλκοόλ, είναι εισαγόμενη. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Όταν αγοράζει ένα εργοστάσιο που παράγει αντισηπτικά στην Ελλάδα εθιλική αλκοόλ τον Ιανουάριο, πλήρωνε 5 ευρώ το λίτρο. Σήμερα έχει 27 ευρώ το λίτρο. Γιατί έχει 27 ευρώ το λίτρο? Γιατί λόγω του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης που ισχύει προφανώς και σήμερα, για να αγοράσει κάποιος εθιλική αλκοόλ και να κάνει εισαγωγή σε μια χώρα, κάνει πληστηριασμό. Τα εργοστάσια που την παράγουν στη Βουλγαρία, στη Μαλαισία, στη Ρωσία, στη Γερμανία και αλλού, την πουλάνε στον πλειοδότη. Εκεί λοιπόν ισχύει απολύτως ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Ωραία. Πάμε τώρα στην εχώρια αγορά. Στην εχώρια αγορά αυτό που εμείς κάναμε είναι θεσπίσαμε ένα περιθώριο κέρδους πιο αυτό που είχαμε στα ίδια προϊόντα και είχαν οι βιομηχανίες μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 20, πριν δηλαδή ξεκινήσει η κρίση. Και είπαμε, εφόσον στη βιομηχανία έλεγες ότι με αυτό το κέρδος είσαι βιώσιμος στις 2 Φεβρουαρίου του 20, ασχέτως πόσο θα ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, δηλαδή οι πρώτες ύλες σου, άρα που θα ανεβαίνει η τιμή, αφού ανεβαίνει η πρώτη ύλη, εσύ θα κερδίζεις όσο κέρδιζες και τότε. Εδώ έρχεται η διατίμηση. Η διατίμηση στο ποσοστό του κέρδους. Άρα, αγαπητέ, δεν έχω την τιμή να σας βλέπω γιατί δεν έχω οθόνη. Βλέπω μόνο τον εαυτό μου, δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Είναι ο κ. Γρυζούλης, ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Άρα ισχύουν και τα δύο. Α, εφημερίδα Δημοκρατία. Εφημερίδα Δημοκρατία και ένα πρωτοσέλιδο. Θα πω τη λέξη άδικο για να μην πω κάτι βαρύτερο. Γιατί αυτό που είπα και λέω και σήμερα είναι ότι ναι, οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών πάνε διαρκώς και υψηλότερα. Γιατί πάνε διαρκώς και υψηλότερα? Γιατί υπάρχει ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Εσείς είστε το κράτος όμως, κύριε Γεωργιάδη. Είστε το κράτος. Και αν δεν μπορείτε να το επιβάλλετε αυτό στους ιδιώτες, είμαστε απροστάτευτοι όλοι εμείς. Δεν ελέγχει τον πλανήτη. Όχι. Δεν είμαστε αυτοπαγκόσμια. Το κράτος όμως μπορεί να παρέμβει. Το κράτος μπορεί να παρέμβει, κύριε Γεωργιάδη. Και αν χρειαστεί να καλύψει και να πληρώσει τη διαφορά. Είναι εισαγόμενη. Αν χρειαστεί να καλύψει και να πληρώσει τη διαφορά. Ώστε η γιαγιά όταν θα πάρει τη μάσκα να την πάρει στην κανονική τιμή. Εγώ δεν μπορώ. Ούτε έχω αρμοδιότητα να επιβάλλω την τιμή της εθελικής αλκοόλης στην Ινδία, στη Μαλαισία. Όχι, στη να καλύψετε Ρωσία. Τη διαφορά δεν όμως, κύριε Γεωργιάδη. Η Δημοκρατία, ευχαρίστω θα το κάνει. Να καλύψετε τη διαφορά, δεν μπορείτε. Σοβαρά, επιτέλους. Στην τηλεδιάσκεψη που μας είπατε. Ένα σόβαρο που λέμε. Στην τηλεδιάσκεψη. Ένα σόβαρο. Κύριε Γεωργιάδη, στην κυβέρνηση. Να το ολοκληρώσω. Εμείς ως κυβέρνηση παρεμβαίνουμε. Πώς παρεμβαίνουμε? Μειώσαμε το φόρο προστέμενης αξίας από το 24 στο 6. Άρα αυτομάτως αυτό είναι 18% μείωση σε αυτά τα προϊόντα για να απορροφήσουμε ένα μέρος αυτής της αύξησης των διεθνών τιμών. Πώς αλλιώς παρεμβαίνουμε? Θεσπίζοντας όριο κέρδους και βγάζοντας συνεργεία ελέγχου με μεγάλα πρόστιμα για να ελέγξουμε αν κάποιο υπάρχει εσφροκέρδια. Κύριε Γεωργιάδη, κάποιον επειδή χαρακτηρίσατε... Αλλά προσέξτε, σίγουρα ένα κράτος δεν μπορεί να καταργήσει τους νόμους της φύσεως. Επειδή χαρακτηρίσατε ανοησία το επιχείρημα του Δημήτρη, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω. Άρα επιμένετε για τον νόμο της αγοράς. Ναι, αλλά δεν ζούμε στη φύση, ζούμε σε οργανωμένη για τον νόμο κοινωνία. Της και τώρα, δηλαδή, εγώ πέφτω από τα σύννεφα με αυτά που ακούω σήμερα. Είναι σαν τη βαρύτητα. Σταθείτε, είναι νόμο. Κύριε Γεωργιάδη, για να γίνεται διάλογο. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά είπατε ότι συμμετείχατε σε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάγκη της για αλκοόλι την εξαρτά απλά με τους νόμους προσφοράς και τη ζήτηση και λέει ότι να κάνουμε έτσι είναι η φύση. Δεν έχει μια δυνατότητα για λόγους ασφαλείας. Να που τώρα φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή. Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν αποθέματα. Σωστό αυτό που λέτε. Και τα αποθέματα αυτά τα αποθέματα αυτά λοιπόν. Αυτά πάνε στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο σύστημα. Πέρα από αυτά, δεν έχει άλλα αποθέματα και άλλη δυνατότητα παραγωγής η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρέπει να εισάγει από τη Μαλαισία που αναφέρεται προηγουμένως και από την Ινδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξέρετε, είχε και ποσόστο στην εθιλική αλκοόλη και δεν επέτρεπε να παράξει παραπάνω από ένα όριο. Ακριβώς διότι όταν δεν υπήρχε η κρίση, αυτά προϊόντα, αν κάποιος έφτασε πολύ εθιλική αλκοόλη,
Κύριε Γεωργιάδη, δεν μας καταστρέφονταν η αγορά. Ανάποδα. Μα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα τεχνικά θέματα. Θα μπορούσε να γίνει διατίμηση επί του ποσοστού κέρδους, επιτρέψτε μου. Ας πούμε 10% όσο και αν ανέβει η τιμή. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο οι μάσκες και τα αντισηπτικά. Στο τραπέζι και ιδιαίτερα στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Ότι το νόμο της προσφοράς και της των εφήβρων Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι. Που περιποιείται πολύ δεν μεγάλη. Δεν ισχύει σε αυτή την περίοδο έτσι. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, κύριε Γεωργιάδη, και μην λέτε τέτοια πράγματα. Δημήτρη. Είναι προκλητικά. Δημήτρη. Που πολλούνται μάσκες 1,5 ευρώ και αλλού πολλούνται 3,45. Δεν είναι σοβαρό αυτό το κράτος. Ως προς τη διαφορά της τιμής και αν υπάρχει εσχοκέρδεια στην Ελλάδα, σας είπα. Επειδή μέχρι σήμερα στη 1 η ώρα τα ξημερώματα. Όλα αυτά τα αγαθά ήταν ελεύθερα ως προς το κέρδος τους, μπορούσε και άλλο να το κάνει. Από τη μία ώρα τα ξημερώματα που ισχύει ο νόμος που φτιάξαμε και θα δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, θα μπορούμε να βάλουμε πρόστιμα εάν ισχύει αυτό που είπατε. Θα έπρεπε να έχει έρθει λίγες μέρες νωρίτερα αυτό ο νόμος, κύριε Γεωργιάδη. Μπορεί η μία μάσκα από την άλλη να διαφέρει και να δικαιολογεί τη διαφορά της τιμής. Πολύ, δεν είναι υποχρεωτικό την εσχροκέρδεια. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι νομοθετημένη εσχροκέρδεια που κάνατε όμως. Τιμολόγια αγοράς, κύριε Γεωργιάδη. Τιμολόγια πώλησης. Λοιπόν, πάμε λίγο να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος είναι αγχωμένος και προβληματισμένος όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και για το αύριό του. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στους εργαζόμενους. Υπάρχουν τρία γκρίζα σημεία, Υπουργέ. Το πρώτο είναι το αν τα 800 ευρώ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων που ανεστάλησαν οι συμβάσεις τους, με δεδομένο ότι είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό και ότι αυτά τα 800 ευρώ αν είναι για να μην. Αν μπορείτε να πείτε στον κοντό να με πάρουν πάλι τηλέφωνο, γιατί δεν σας ακούω καλά. Έχει κάπως το βεβαίως, να το κοιτάξουμε. Αν μπορείτε, δεν ακούω καλά και δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε. Ναι. Έπεσε η γραμμή πάλι με ενημερώνω. Σας παίρνουν αμέσως, κύριε Υπουργέ. Σας έχουμε, μας ακούτε καλά. Ωραία, μέχρι να μας ακούσει καλά, να... Να εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα 800 ευρώ τα καινούργια τα σημερινά, μέχρι να έχουμε τον Υπουργό. Ναι, πες μας, Δημήτρη. Απλά να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτό το μεγάλο πακέτο των 10 δις, που ακούστηκε πάρα πολύ γενναίο. Σήμερα η εξειδίκευση των Υπουργών είχε αρκετά προβλήματα. Γιατί καταλάβαμε ότι για να το πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή όχι μόνο αυτοί που έκλεισαν αναγκαστικά τα καταστήματα στα οποία δουλεύανε και επιχειρήσεις, αλλά και οι υπόλοιποι που πλήττονται, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αναστολή σύμβασης. Άρα ο εργοδότης να αναστείλει τη σύμβαση του εργαζομένου που είναι ανοιχτή η επιχείρηση για να μπορέσει να πάρει τα 800 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό σημείο. Δηλαδή νομοθετούμε τις απολύσεις εν ολίγοις. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό σημείο που ανοίγει και κερκόπορτες για το μέλλον. Μάλιστα. Και νομίζω υπήρξε παγωμάρα μετά από αυτό. Και θα υπάρξει και παγωμάρα στους εργαζόμενους όταν θα το βιώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί οι περισσότεροι τι έχει ανακοινωθεί και τι θα ισχύσει. Επομένως, νομίζω αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Έχουμε τον Υπουργό ξανά. Κύριε Γεωργιάδη, με ακούτε? Ναι, ναι. Εξαιρετικά. Χαίρομαι που αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας. Σας είχα ξεκινήσει να σας ρωτώ για τους εργαζόμενους. Έλεγα ότι ναι. Ο κόσμος πλέον δεν ανησυχεί μόνο για την υγεία του, ανησυχεί και για το πώς θα βγάλει τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν, έλεγα, τρία γκρίζα σημεία στα μέτρα που έχετε εξαγγείλει. Το πρώτο είναι το αν τα 800 ευρώ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων που ανεστάλησαν οι συμβάσεις τους. Το δεύτερο σημείο είναι το ότι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν δει δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και άρα δυσκολία στην πληρωμή των μισθών τους. Το τρίτο βέβαια είναι οι εργαζόμενοι που θα δούλευαν τη σεζόν στα νησιά, που ξέρετε ότι είναι ένας πολύ υψηλός αριθμός και είναι δεδομένο πως δεν θα έχουν δουλειά. Μήπως τα οριζόντια μέτρα θα ήταν η λύση και όχι να κυνηγάμε και να προσθέτουμε ΚΑΔ για τον κόσμο που θα πάρει τελικά το 800, για να μην φτάσω και στα προνοιακά και στον κόσμο που παίρνει το ΚΕΑ, που πάλι με το πάγωμα της αγοράς θα δει τεράστιες συνέπειες στη ζωή του. Ως προς την πληρωμή των 800 ευρώ είναι οριζόντιο μέτρο, γιατί τελικά το πληρώνονται και οι επιχειρήσεις που κλείσαμε και οι επιχειρήσεις που είναι ασυντική. Το μέτρο με το ΚΑΔ έχει να κάνει με την αναστολή της πληρωμής των υποχρεώσεων στο δημόσιο και διάφορα άλλα ευεργετήματα. Δεν έχει να κάνει με την πληρωμή των 800 ευρώ. Το 800 είναι οριζόντιο μέτρο. Η μηχανική μέχρι το πρωί ήταν εκτός όμως. Η μηχανική είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι επιχειρήσεις και εργαζομένοι. Η μηχανική είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι.
Και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε πράγματι με τους μηχανικούς, γιατί εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στους μηχανικούς. Όλη η οικοδομή έχει μείνει ανοιχτή. Δεν έχουμε κλείσει τίποτα. Και πρέπει να τεκμηριωθεί τι είναι αυτό που σταματάει εξαιρετικά την οικοδομή σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, γιατί πλήττει ιδιαίτερη οικοδομή από την ώρα που τα συνεργεία εξακολουθούν να δουλεύουν, άδειες εξακολουθούν να εκδίδονται και σπίτια εξακολουθούν να ανακαινίζονται. Παρά τα αυτά, επειδή ο κ. Στασινός πράγματι με πολύ μεγάλη ένταση μου έθεσε αυτό το ζήτημα που λέτε και είναι σεβαστό και επειδή μπορεί να κάνει λάθος. Έχουμε κρίση προσφοράς και ζήτησης και αναρωτιέστε πώς και αν θα συνεχίσει να λειτουργεί η οικοδομή. Θα το δω πολύ προσεκτικά το των μηχανικών, δεν θέλω καθόλου να τους αδικήσω. Ξέρω ότι ο κ. Στασινός μου έκανε πολύ δρυμία παράσταση. Μάλιστα. Το θέμα των απολύσεων, επειδή έχετε σχέση εσείς με την αγορά, βλέπετε να εξελίσσεται, γιατί βλέπουμε στοιχεία και από την Εργάνη ότι υπάρχουν ακόμα απολύσεις. Δηλαδή και το πρώτο 15ήμερο ήταν υπερβολικά πολλές, πριν να κάνουν ανακοινωθεί μέτρα ή κάποια κρίση κτλ. Αλλά η τάση αυτή συνεχίζεται. Εκτιμώ ότι μετά τα μέτρα που λάβαμε η τάση αυτή θα ανακοπεί. Πρώτα απ' όλα για τις επιχειρήσεις που κλείσαμε και είναι πάρα πολλές, απαγορεύονται οι απολύσεις. Είναι άκυρες. Άρα και να θέλει κάποιος να πουλήσει δεν μπορεί. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, από την όρεξη που βλέπω που έχουν όλοι να μπει ο κάδος που λέγαμε προηγουμένως στις επιχειρήσεις που πλήττονται, εικάζονται θα έχουμε εκεί πέρα και απολύσεις. Διότι για να μπει στον κάδο και να κάνεις απολύσεις δεν λέει τίποτα, γιατί μόλις κάνεις μία απόλυση χάνεις όλα τα ευεργετήματα. Ναι, αλλά όχι τους ίδιους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Όχι τους ίδιους ακριβώς εργαζόμενους. Είναι, γιατί μπορεί να προσληφθούν άλλοι. Στις θέσεις εργασίας. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στους εργαζόμενους, γιατί μπορεί να τους αντικαταστήσουν. Αυτή την ευκαιρία και να τους αντικαταστήσουν τώρα με φτηνότερους. Και είναι κάτι που όχι, θα έπρεπε να το ρυθμίζει. Δεν το καταλάβατε. Εάν δηλωθεί απόλυση, σας είπα, χάνεις τα ευεργετήματα. Από τη μέρα που το ανακοινώσαμε, δηλαδή από την. Πότε κάνατε την Δευτέρα, Τρίτη, θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Από τη μέρα που κάναμε την συνέντευξη και μετά, δεν μπορείς να δηλώσεις απόλυση. Μα μετά. Εάν δηλώσεις απόλυση, χάνεις τα ευεργετήματα. Δεν μίλησα για απόλυση όμως. Είπα ότι εμέσως υπάρχει. Για να σας πω. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Μετά σας λέω. Εάν έρθει η επιχείρηση μετά από τη μέρα που κάνω τη συνέντευξη τύπου και πει θέλω να πάρω αναστολή πληρωμής φόρων, θέλω να πάρω δάνειο με εγγύηση του δημοσίου, θέλω να πάρω επιστρεπτέα προκαταβολή. Αλλά βρεθεί όταν κάνει την αίτησή του ότι έχει κάνει μετά από την ημέρα αυτή μία απόλυση, αυτή η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πάρει όλα αυτά. Ακόμα και αν έχει διατηρήσει όλες τις θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Δεν μπορεί να κάνει απόλυση, σας είπα. Μάλιστα. Πρέπει να επαναπροσλάβει ακριβώς τα ίδια πρόσωπα, μας λέτε. Δεν είπα πρέπει να επαναπροσλάβει. Μην μπερδεύετε αυτά που είπα εγώ με αυτά που λέτε εσείς. Δεν λέω για τις απολύσεις που γίνανε μέχρι την ημέρα που κάναμε τη συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, θα το συζητήσουμε μετά, αν θέλετε. Ποια είναι η διαφορά της απόλυσης με την αναστολή της σύμβασης εργασίας, Υπουργέ? Η αναστολή της σύμβασης δηλώνεται στην Εργάνη και δηλώνει μία επιχείρηση αυτή την περίοδο έχω ή επειδή είμαι κλειστή υπάρχει αναστολή ή επειδή υπολειτουργώ υπάρχει αναστολή. Αλλά μόλις ξεκινήσει πάλι η λειτουργία της επιχείρησης ενεργοποιείται σύμβαση. Γιατί το βάλατε αυτό τον όρο, κύριε Γεωργιάδη? Για ποιο λόγο έτσι δηλαδή. Έτσι είναι στην εργατική νομοθεσία, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είναι καθησυχαστικό που λέτε. 1η Μαΐου, όσοι είναι σε αυτές τις επιχειρήσεις, τους 200 και αυτά. 1η Μαΐου, πολύ πριν. Η μέρα που κάναμε τη συνέντευξη ήταν 15 Μαρτίου, νομίζω δεν θυμάμαι, να μην πω ένα λάθος. Άλλο λέω. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει έως την 1η Μαΐου, την 1η Μαΐου τα ίδια πρόσωπα που ήταν στις επιχειρήσεις που μπήκαν σήμερα. Τα ίδια πρόσωπα θα συνεχίσουν να είναι στο προσωπικό τους. Δεν ξέρω αν θα είναι 1η Μαΐου, όταν τελειώσει η κρίση. Μπορεί να είναι 1η Ιουνίου, μπορεί να είναι 1η Ιουλίου. Δεν ξέρω ποια μέρα. Γεωργιάδη, εγώ θέλω να επανέλθω. Ας ελπίσουμε να είναι 1η Απριλίου, λέω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Εγώ θέλω να επανέλθω γιατί μπήκε αυτός ο όρος. Λέτε ότι προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Ποια εργατική νομοθεσία το προβλέπει? Έρχεται εδώ το κράτος να ενισχύσει τον εργαζόμενο. Δεν προβλέπει τίποτα γι' αυτό η εργατική νομοθεσία. Σας θυμίζω ότι σήμερα ο κύριος Τζόνσον είπε επιδοτώ όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και θα πληρώνω εγώ το 80% των μισθών. Ο εργοδότης θα δίνει το άλλο 20%, το 80% θα το δίνω εγώ. Ούτε και αναστολή, στη Δανία το 75%. Ούτε αναστολή ζήτησε τη σύμβαση εργασίας, ούτε βάζει σε καμιά περιπέτεια ούτε, και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Γιατί τώρα βάζεται σε μια μεγάλη περιπέτεια εργοδότες και εργαζόμενους χωρίς λόγο.
Ελάτε και δώστε την επιχορήγηση χωρίς αυτούς τους όρους. Γιατί τους βάζετε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μου λέτε. Λυπάμαι, δεν πάω στον δρόμο. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν μπορείτε να επιχορηγήσετε απευθείας στις επιχειρήσεις χωρίς αναστολή σύμβασης εργασίας. Συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει αναστολή. Η αναστολή σύμβασης, σας είπα, είναι τυπικός όρος του εργατικού δικαίου όταν η επιχείρηση είναι κλειστή. Μιλάω για τις ανοιχτές επιχειρήσεις, κύριε Γεωργιάδη. Μιλάω για τις ανοιχτές επιχειρήσεις που επιδοτείτε. Δεν μιλάω για τις κλειστές. Η αναστολή σύμβασης εργασίας είναι για μια ανοιχτή επιχείρηση που της δίνουμε το δικαίωμα για την απεξέλθηση στην κρίση να έχει λιγότερο ενεργεία δράση. Άρα θα επιστρέψει στην αρχική της δράση, επιστρέφει με τα ίδια άτομα. Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν επιχορηγείτε τις θέσεις εργασίας απευθείας χωρίς την αναστολή, στις ανοιχτές? Στις ανοιχτές. Όλους αυτούς εργαζομένους πληρώνουμε εμείς. Εμείς ναι, δεν καταλαβαίνετε ότι όταν θέτεται ένας εργαζόμενος αναστολή εργασίας είναι ένα βήμα πριν να φύγει? Όχι, με το και, ένα πόδι και, έξω. Όχι, δεν είναι. Και, αυτό λέτε εσείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμα, κύριε Γεωργιάδη. Να ακούσουμε και το Σπύρο. Ναι, να πάμε στην πρώτη κατοικία. Αν έχετε ζητώ συγγνώμη. Όχι, και να το λέτε, κάνετε λάθος. Δεν είναι και κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν αντιλαμβάνω. Από την αλήθεια, ο συνάδελφος λέει κάτι. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι το λάθος. Για ποιο λόγο η επιδότηση αυτή δεν μπορείτε να τη δώσετε είτε στην επιχείρηση είτε στον εργαζόμενο χωρίς να σταματήσει, να παγώσει η εργασία του εργαζόμενου? Αυτή είναι σαφής ερώτηση. Υπάρχει και συμπληρωματικά σε αυτό. Είναι και κάτι τώρα. Ακόμα. Τα 530 ευρώ. Είναι ένας μισθός, ένα επίδομα έστω, το οποίο είναι ικανό να θρέψει μια οικογένεια που πολλές φορές έχει έναν μισθό και μπορεί να έχει και ένα δάνειο να τρέχει και άλλες υποχρεώσεις και ένα ενοίκιο? Συγγνώμη. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τίποτα από ό,τι λέμε αυτές τις μέρες. Εκτός αν θέλετε να πείτε υποχρεωτικά κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση. Αν δεν έχουμε καταλάβει, καλό είναι. Μακάρι να μην έχουμε καταλάβει. Να εξηγήστε μας. Ένας εργαζόμενος που λαμβάνει τα 800 ευρώ δεν έχει να πληρώσει κανένα δάνειο για τους επόμενους τρεις μήνες. Διότι πήρε αναστολή δανείου μετά τη χθεσινή μας συμφωνία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με την Ένωση Διαχειριστών των Διαφόρων Δανείων. Δεν ξέρετε ότι όσοι παίρνουν τα 800 ευρώ, δηλαδή πρακτικά όλοι οι εργαζόμενοι στις πληττόμενες επιχειρήσεις και στις κλειστές επιχειρήσεις, πήραν τρίμηνη αναστολή όλου του ιδιωτικού του χρέους. Και τις τρύπες θα δημιουργηθούν αυτό το διάστημα και τις άλλες υποχρεώσεις που έχει. Ένα λεπτό, μία-μία. Μου δηλαδή, είπατε ακόμα, εσείς ακόμα και δάνειο. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Ναι, σας ρωτάω. Κάνω ένα λογικό ερώτημα. Μα άμα έχει δάνεια και πρέπει να πληρώσει, σας απαντώ. Μα δεν έχει δάνεια να πληρώσει γιατί του δώσαμε τρίμηνη αναστολή στα δάνεια. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Το ενίκιο 60%. Παρόλα αυτά, 530 ευρώ είναι τα χρέη αρκετά. Τους φύβω ένα λεπτό. Εάν πληρώνει ενίκιο ο ίδιος εργαζόμενος τα 800 ευρώ, του κάνουμε έκτος το ενίκιο 40%. Βεβαίως. Και τα 530 και μια τετραμελή οικογένεια. Με μια παγωμένη οικονομία όμως, Υπουργέ. Τώρα συζητάμε για το αν η κυβέρνηση πήρε πρόνοιες για όλα αυτά που λέτε. Και σας αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πήρε πρόνοιες. Όχι, δεν συζητάμε για όλα αυτά, κύριε που λέτε. Απλώς δεν τα έχετε καταλάβει. Η ερώτηση, όχι, δεν συσσωρεύονται τα χρέη, δυστυχώς. Εγώ ρωτάω, σκέφτεστε το κούρεμα, υπάρχει στα σχέδιά σας, αν η κατάσταση... Ποιο κούρεμα? Για ποιο κούρεμα μιλάτε? Κούρεμα χρεών του κόσμου. Αν φτάσουν άλλοι οι εργαζόμενοι... Άλλοι αρχίσαν τα ίδια. Συγγνώμη. Κύριε Κυπάλη. Συγγνώμη. Α, για αυτά που λέγατε το 2015, κύριε Γιάμαλη. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη? Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Συσάχτε, δεν βγήκε το 2015. Σταθείτε, κύριε Γεωργιάδη, να κάνουμε μια συγκροτημένη συζήτηση χωρίς να προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι? Σας ρωτάμε εμείς και δίνετε απαντήσεις. Το 2015 βγήκατε με τη συσάχτη, είναι προσβολή? Ποιο βγήκε? Εμείς εδώ δημοσιογράφοι ήμασταν. Δεν ήμασταν στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Άσε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τώρα, εδώ δημοσιογράφοι, σας κάνουμε ερωτήσεις. Εγώ έκανα και ένα λάθος. Μου λέτε πάλι ότι κύριε μετά Γεωργιάδη, όσο περάσαμε, θέλετε να γυρίσουμε αυτά που λέγαμε το 2015. Να κάνουμε... Επειδή τα έχουμε μπερδέψει, ένα λεπτό, φίβο μου. Κύριε Γεωργιάδη, εμείς και το 2015 και το 2016 και το 2017 και το 2018 και μέχρι το 2020 είμαστε δημοσιογράφοι και ρωτάμε. Οι απόψεις μας είναι γνωστές και οι δικές σας είναι γνωστές. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση, πώς το λέγατε παλιά, ότι εσείς είστε εδώ και εκπροσωπείτε τον ιδιωτικό τομέα, λέγατε σε ερωτήσεις, και τώρα αναγκάζεστε να δικαιολογήσετε κρατικές παρεμβάσεις που εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι στην καλή κατεύθυνση, αλλά θα έπρεπε να είναι σημαντικότερες και πιο οριζόντιες. Ποιος είναι σε δύσκολη θέση, εγώ? Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη. Να μιλάμε συγκροτημένα. Εγώ έκανα ένα λάθος και ξέχασα ότι υπάρχει αναστολή για τα δάνεια. Σταθείτε. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό όμως. Κύριε Σταϊκούρα, μπράβο. Το πρωί. Και καλώς το κάνετε. Αλλά υπάρχει το εξής ερώτημα.
Παρόλα αυτά, και ας μην υπάρχει το δάνειο, και ας υπάρχει το 60% του ενοικίου, μια τετραμελής οικογένεια με έναν μισθό που τώρα θα είναι 530 για δύο μήνες, αρκεί για να ζήσει. Και για να, αν θέλετε να μιλήσουμε. Και αν θέλετε να μιλήσουμε. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, θα σας δώσω το χρόνο, αλλά μισό λεπτό, γιατί, γιατί είπατε ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Επειδή μάλλον έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει, το ότι δώσατε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πληρώσουν το δώρο Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα έχει αποκατασταθεί η ρευστότητά τους τότε, τη στιγμή που δεν θα έχουν μπει χρήματα άλλα παραπάνω τους επόμενους μήνες? Μήπως με αυτόν τον τρόπο απλά σπρώχνετε το πρόβλημα λίγο παρακάτω, αντί να λειτουργήσετε με έναν τρόπο ο πιο έγκαιρο, όπως έχει κάνει η κυβέρνηση και έχει γι' αυτό δεχτεί θετική κριτική από όλους μας στο θέμα της πρόληψης υγειονομικής? Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Αν θέλετε μου κάνετε ερώτημα, το καταλάβω. Ευχαριστώ. Τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, 530, ακόμα και με αυτά τα παγώματα χωρισμένων εξόδων, αρκούν για μια τετραμελή οικογένεια. Ερώτημα δεύτερο. Γιατί δεν δίνετε χρήματα περισσότερα στην αγορά και απλά σπρώχνετε το πρόβλημα για αργότερα? Παραδείγματος χάρη, το ότι βάζετε τις επιχειρήσεις να δώσουν το δώρο το καλοκαίρι και όχι τώρα. Ναι, πάμε. Καθώς δίνουμε 800 ευρώ για 45 μέρες. Δηλαδή από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου. Καλά το είπα. 530 το μήνα. Ξαναλέω, από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου. Γιατί 15 Μαρτίου? Γιατί οι εργαζόμενοι, όπως ξέρετε, το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου ήδη το είχαν πληρωθεί. Άρα λοιπόν έχουν πάρει και τα επιπλέον χρήματα στο δίμηνο του πρώτου 15ημέρου που θα πληρωθεί. Ωραία, δεν διαφωνώ σε αυτό. Στο ερώτημα, άρα δεν είναι ο μισθός που λέτε. Είπα δεύτερο. 530 το μήνα. Δεύτερο. Τόσο το ερώτημά σας είναι. Τα 800 για 1,5 είναι... μήνα φτάνουν, κύριε Γεωργιάδη. Το ίδιο. Να τον ακούσουμε. Εγώ λέω φτάνουν όχι. Και εγώ θέλω ο καθένας να παίρνει 50.000 το μήνα. Οι άλλες χώρες έχουν δώσει παραπάνω όμως. Αυτή η συζήτηση είναι, κατά τη γνώμη μου, τελείως αδιέξοδη. Θα σας έλεγα εγώ τώρα, όταν είχαμε βασικό μισθό επί ΣΥΡΙΖΑ 520 ευρώ, έφτανε για μένα τετραμελή για να δούλευω ένας? Όχι. 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 Άρα αυτή η συζήτηση δεν λέει τίποτα. Μα για αυτό είναι μια συζήτηση για αυτό την αυξήσαμε ως κοινωνία. Πάμε και είπαμε τώρα, να αυξηθεί. Τα 600 ευρώ βασικό μισθό φτάνει. Κύριε Γεωργιάδη, όταν ανοίξαμε την εκπομπή, είπατε ότι είμαστε σε πόλεμο και ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πάμε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση χρειάζεται και πρωτόγνωρα μέτρα. Πάμε, μέτρα που δεν έχουν ξαναπαρθεί. Έχει ξαναπαρθεί μέτρο να πληρώσεις το 60% του ενοικίου σου? Το έχετε ξανακούσει? Αυτό... Έχει ξαναπαρθεί μέτρο γενική τρίμηνη αναστολή όλου του ιδιωτικού σου χρέους? Δεν θα το καλύψει το κράτος το υπόλοιπο 40 όμως, κύριε Γεωργιάδη? Το τι θα κάνει το κράτος? Το κράτος σου παρέχει το 40% έκπτωση του ενοικίου. Να πάμε όμως, μιας και πιάσαμε τα ενοικία, να πάμε στην πρώτη κατοικία. Ένας. Όλα τα μέτρα που αναφέρουμε είναι όλα εντελώς έκτακτα και πρωτοφανή. Ξέρατε κάποιοι τα μισά, οι άλλοι τα άλλα μισά. Ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε 800 ευρώ για 45 μέρες, συν το μισθό που είχε πάρει ο καθένας για το πρώτο 15ο του Μαρτίου. Άρα πάνω από το μισθό που αναφέρεται. Μάλιστα. Ταυτόχρονα έχουμε αναστολή χρέους ιδιωτικού που έχεις, ταυτόχρονα αν πληρώνεις ενοίκιο 40% έκτος του ενοίκιου. Όχι για όλους. Δεν λέω ότι είναι το τέλειο, αλλά δεν μπορεί κανένας να πει ότι η κυβέρνηση δεν ενήργησε και δεν προσπάθησε να βοηθήσει ο εργαζομένος. Σας ανησυχεί ότι είναι πολύ κατώτερο από άλλων χωρών? Φίβο, Σπύρο. Πάμε τώρα στο δώρο του Πάσχα. Το δώρο του Πάσχα είναι πιο σύνθετο πράγμα. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, πρέπει να διατηρήσω αναλύωτο το δικαίωμα των εργαζομένων να πάρουν το δώρο του Πάσχα. Γι' αυτό και νομοθετεί ότι είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να το πάρουν. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όταν οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δεν μπορούν να τους βάλουν να πληρώσουν δώρο Πάσχα και δεν έχουν ταμείο. Και με ενδιαφέρει να ζήσουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν πάρουν εργαζόμενοι το δώρο του Πάσχα, αλλά κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν κάναμε τίποτα. Πάλι θα μείνουν άνεργοι εργαζόμενοι που λέγαμε προηγουμένως. Ερώτημα. Είπατε, μα δεν θα έχουν ρευστότητα τον Αύγουστο. Λάθος κάνετε. Σας είπα και σήμερα στην ένταξη τύπου και το είπα και προχθές και το λέμε διαρκώς, ότι ετοιμάζουμε πακέτα συνολικής ρευστότητας για τις επιχειρήσεις περίπου 10 δισεκατομμύρια. Άρα θα πάρουν οι επιχειρήσεις ρευστό όταν ξανανοίξουν. Θα πάρουν και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και μέχρι τότε. Θα πάρουν και από τον κρατικό προϋπολογισμό την επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα πάρουν και από τον δανεισμό που φτιάχνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξη με χρήματα του ΕΣΠΑ
δάνεια έως 6 δισεκατομμύρια. Που αυτά είναι πολλά λεφτά για την κάθε επιχείρηση. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, ρευστότητα θα έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν θα έχουν ρευστότητα, θα πληρώσουν και το δώρο του Πάσχα, το οποίο δεν χάνουν οι εργαζόμενοι. Είπαμε, όσες επιχειρήσεις μπορούν να το πληρώσουν τώρα, τους καλούμε να το πληρώσουν τώρα. Όσες δεν μπορούν να το πληρώσουν τώρα, δεν θα τους κλείσουμε όπως θα κάνουμε από τις φυσιολογικές συνθήκες, επειδή δεν το πληρώσανε. Γιατί όπως είναι δύσκολα οι εργαζόμενοι, είναι δύσκολα και οι επιχειρήσεις. Και το σύνθημα της κυβερνήσεως είναι να περάσουμε από αυτή την κρίση θα πάμε μπροστά όλοι μαζί. Και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και όλοι. Αυτό λέμε. Κύριε, δεν καταλαβαίνω γιατί έχει τόσο αρνητισμό. Αυτό βγάζει ένα αρνητισμό. Είναι θετικά. Σε προφανή αναλυσία. Δημήτρη μου, δεν θα συζητήσουμε τη φύση των ερωτήσεων, αν είναι δυνατόν. Σπύρο. Κύριε Υπουργέ, επειδή όλα τα πράγματα σπρώχνονται και βλέποντας θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα και στην οικονομία και ευχόμαστε να πάει πολύ καλύτερα. Πρώτη κατοικία, πληστηριασμοί. Το σπρώχνουμε και αυτό. Ισχύει το 1η Μαΐου. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα δικαστήρια. Μπορεί να γίνει και αυτό, αυτό, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάποιο που είναι αυτό το ζήτημα. Διότι η 1η Μαΐου είναι κοντά. Και με κλειστή την αγορά. Κλειστά τα δικαστήρια. Ναι, αλλά την 1η Μαΐου με τις 2 μπορεί να ανοίξουν. Μπορεί να ανοίξουν 15. Ούτως ή άλλως. Μισό λεπτό. Μα δεν γίνονται στα δικαστήρια πληστηριασμοί. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα από τον αρμόδιο υπουργό. Με συγχωρείτε. Σπύρο. Και δεν ξέρετε ότι δεν κάνουν τα δικαστήρια πλέον πληστηριασμούς, κύριε Γεωργιάδη. Τα κάνουν οι συμβολιογράφοι. Τα συμβολιογραφία λοιπόν σας ενημερώνω ότι είναι ανοιχτά. Τα συμβολιογραφία σας ενημερώνω ότι είναι ανοιχτά. Και δεν υπάρχει αναστολή πληστηριασμών από την κυβέρνηση. Μην λέτε λοιπόν ψέματα για τα δικαστήρια. Δεν έχουν καμία σχέση τα δικαστήρια με τους πληστηριασμούς εδώ και χρόνια. Γίνονται πληστηριασμοί αυτή την περίοδο. Δεν τους έχετε αναστείλει. Δεν τους έχετε αναστείλει. Γίνονται. Σπύρο. Κοιτάξτε κύριε. Ναι, αλλά λέτε ότι είναι τα δικαστήρια. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί στην τηλεόραση να ψεύδεται ένας υπουργός όμως. Δεν μπορεί να λέει ένας υπουργός τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Να λέει ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί γιατί τα δικαστήρια είναι κλειστά. Ενώ δεν κάνουν τους πληστηριασμούς στα δικαστήρια. Δημήτρη μου, έχουμε ξανά πρόβλημα με την γραμμή. Ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας παρακαλώ, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στην επόμενή μας συνέντευξη. Καταλαβαίνει ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο υπουργό. Σπύρο, κλείσε εσύ με το ερώτημά σου για να χαιρετήσουμε κιόλας. Δεν έχουμε, κύριε Υπουργέ, από εσάς κάποιο νέο τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Μένει στο αόριστο αυτό. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας αποτελούν αρμοδιότητα του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα. Και γενικώς δεν θέλω να μπαίνω στις αρμοδιότητες άλλων υπουργών. Μάλιστα, μάλιστα. Σας λέω όμως. Ως κυβέρνηση όμως το γνωρίζετε γιατί είμαι στο πακέτο των μέτρων σίγουρα. Αφήστε να μιλήσουμε. Γιατί τόση ένταση. Ρώτησα, κύριε Υπουργέ. Μα τι έχετε πάθει. Μιλάμε ήρεμα και πολιτισμένα. Πάρα σε πολλά. Μια δύσκολη περίοδο. Μα ηρωνεύεστε όμως, κύριε Υπουργέ, ταυτόχρονα. Μιλάμε ήρεμα και πολιτισμένα, κάνουμε ερωτήσεις, αλλά μα ηρωνεύεστε κιόλας. Πολύ ήρεμος μιλάω. Ξέχασα. Είστε πολύ ήρεμος όμως όταν λέτε ότι έχουμε πόλεμο, κύριε Γεωργιάδη. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Λοιπόν, Σπύρο μου, σε παρακαλώ. Έχω το χρόνο να απαντήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Προφανώς. Ένα τελευταίο ερώτημα. Προφανώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κρίσιμο. Παρακαλώ. Προφανώς. Έχω το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Προφανώς ο σχεδιασμός που υπήρχε πριν από αυτή την κρίση για το πώς θα μπαίναμε ξανά στην ομαλότητα της αγοράς των στεγαστικών δανείων έχει εν της πράγμαση ακυρωθεί. Άρα ό,τι λέγαμε πριν ως προς τις ημερομηνίες δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι προφανώς δεν θα ισχύσει. Αυτό είναι τώρα, καλό νέο ένα καταρχήν. Ορίστε. Ως προς τις λεπτομέρειες του τι θα γίνει θα προηγηθεί η συζήτηση με τους ξένους εταίρους, με τους θεσμούς, όπως τους έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Τρόικα που είμαι εγώ λίγο συντηρητικός. Θα καταλήξουμε στη νέα μας συμφωνία και όταν γίνει η νέα συμφωνία θα σας την ανακοινώσουμε. Μακάρι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας τρελός που θα πει περιμένω πότε να περάσει ο ιός για να κάνω πληστηριασμούς. Άρα πιστεύω ότι μεταξύ λογικών ανθρώπων θα βρεθούν νέες ημερομηνίες και νέες λύσεις. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην ομαλότητα. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι το πρωτεύον όμως αυτό. Το πρωτεύον τώρα είναι να ελεγχθεί η επιδημία, να πούμε στον κόσμο να μείνει σπίτι του, να πούμε σε αυτούς που φύγανε σήμερα κακώς ότι εκεί που πήγαν στα χωριά τους, στα νησιά τους, πρέπει να μείνουν σε καραντίνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βλάψουν τα νησιά τους και τα χωριά τους άθελά τους. Να πούμε στον υπόλοιπο κόσμο, παιδιά, δεν πέρασε η κρίση. Το ότι πηγαίνει καλά η Ελλάδα και έχουμε λιγότερα αναλογικά χρήματα από τους άλλους και λιγότερες συντετικές, δεν σημαίνει ότι ξεφύγαμε. Δίπλα στην Ιταλία έχουν κάθε μέρα 600 νεκρούς
και μεταφέρουν τα φέρετρα με τα καμιόνια, επειδή δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Θα αφήσουμε για λίγο τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Κύριε Γεωργιά, θα πάμε λίγο πιο ήρεμα. Μου σε παρακαλώ. Μια τελευταία, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι μια ευκαιρία τώρα που έχουμε. Σε παρακαλώ, έχω ερώτηση, καταγγελία από κόσμο και είναι πολλές και επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο, επίτρεψέ μου. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση όμως τώρα. Θα αποφασίσω εγώ αν θα πάρεις την ευκαιρία, επίτρεψέ μου. Λοιπόν, Υπουργέ, παίρνουμε καταγγελίες και μπορώ να θέσω και υπόψη σας τα στοιχεία ότι η ΔΕΗ έστελνε σήμερα επιστολές σε νοικοκυριά ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο, ζητώντας ρυθμίσεις με απέτηση καταβολή στις τάξεις του 20 και του 30% και το υπόλοιπο στα 12 δόσεις. Μήπως πρέπει να κάνετε κάτι για αυτό? Θα ρωτήσετε τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, του οποίου είναι αρμοδιότητα, και θα σας πει. Είμαι τελείως αναρμόδιος στο θέμα της ΔΕΗ. Είμαι τελείως αναρμόδιος. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν θέλω να πω. Εσείς και αναρμόδιος, κύριε Γεωργιάδη. Είμαι, τι να κάνω. Λοιπόν. Δεν έχω όλο το κράτος στα χέρια μου. Σας έφερα με το Σταϊκούρα αναστολή όλου του ιδιωτικού σας χρέους. Για να σας κάνω. Ήταν δική μου αρμόδιο, το κάναμε. Να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ήταν μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν. Θα πάνε όλα καλά, να μην ανησυχείτε. Μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να επαρκούν και τα μέτρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Άμα δεν επαρκούν, εδώ είμαστε να φτιάξουμε κι άλλα. Μακάρι. Το κράτος πρέπει να είναι ισχυρό σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα χρησιμοποιήσετε και το μαξιλάρι, κύριε Υπουργέ. Και ο καθένας μας. Θα χρησιμοποιήσετε και το μαξιλάρι. Ακούστε. Το μαξιλάρι, όπως καλώς γνωρίζετε, φτιάχτηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του ελληνικού χρέους. Μάλιστα. Ξέρετε πρέπει λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι άμα ακουμπήσεις το μαξιλάρι θα εκτοξευθούν τα επιτόκια. Δεν πιστεύω κάποιος σοβαρά να θέλει να μετατρέψει την κρίση της πανδημίας και σε κρίση χρέους. Άλλωστε, μετά τη χθεσινή απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης να μας εντάξει ο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, η Ελλάδα έχει πλέον πάλι χαμηλά επιτόκια, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα πρόσβαση στις αγορές. Τα ξαναπούμε σε αγορές. Σε παρακαλώ, έχω κλείσει. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Και μεταξύ σας, εγώ είμαι ήρεμο. Μην τσακώνω μεταξύ σας. Μας προκαλείτε εντάσεις, κύριε Υπουργέ. Με την ηρεμία σας είναι πριν την καταιγίδα, μάλλον. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.